Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συμφωνία επετέχθη στο Eurogroup για την Ελλάδα και τα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Μετά από 9 ώρες συνεδρίασης, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης φαίνεται πως κατέληξαν σε συμφωνία για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Υπάρχει καταρχάς συμφωνία για το ύψος της τελικής δόσης των δανείων για την Ελλάδα στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ και για την επιμήκυνση της ορίμανσης των δανείων του EFSF κατά 10 χρόνια καθώς και 10 χρόνια χάριτος. Απορρίφθηκαν από το πρωτοδικείο της Πάτρας τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η παράταξη Κρίκη για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στην αναπτυξιακή επιχείρηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας με σκοπό την διεκπεραίωση των τρεχουσών υποχρεώσεών της και την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριμήνου. Λιγοστεύουν οι πιθανότητες η επιχείρηση να αποφύγει το λουκέτο. Δίχως τέλος το δράμα για την οικογένεια του 5χρονου που έχασε τη ζωή του στην παραλία Πατρών όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Το πρωί έγινε η ταφή του, ωστόσο δεν έγινε η κηδεία του, αφού το άτυχο παιδάκι ήταν αβάπτιστο και οι ιερείς αρνήθηκαν να τελέσουν την νεκρόσιμο ακολουθία. Επιμένει ο Αρτέμις Όρας παρά την προφυλάκησή του. Δηλώνει πως τον κυνηγά η ίδια του η χώρα και πως έχει όλες τις αποδείξεις για τα 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι ιδιαίτερα βαριές και μπορούν να επιφέρουν ακόμη και ισόβια. Προκαλεί ο θείος που κατηγορείται για βιασμό ανήλικου αγοριού. Ό,τι έγινε ήταν με τη θέλησή του. Απολογήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πατρών. Η δίκη συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα. Καταγγελίες για πόλεμο που ετοίμαζαν μέλη του ΠΑΜΕ στο εργατικό κέντρο της Πάτρας έκανε ο συνδικαλιστής Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό. Δείχνει καδρόνια και σίδερα διάσπαρτα σε ορόφους. Αναβιώνει στα δικαστήρια η ανατριχιαστική υπόθεση του τυφλού της Δάφνης που νάρκωσε και βίασε 22χρονη φοιτήτρια από την Αχαΐα. Όλα είχαν αποκαλυφθεί τον Μάρτιο του 2017 όταν αστυνομικοί είχαν εισβάλει στο σπίτι του δράστη και είχαν βρει την κοπέλα δεμένη και κακοποιημένη. Μάλιστα, ο δράστης είχε τοποθετήσει σε όλο το σπίτι κάμερες και κατέγραφε όσα έκανε. Το δικαστήριο ξεκίνησε σήμερα αλλά διεκόπη για τις 3 Ιουλίου. Κυκλοφορούσε στο κέντρο της Πάτρας και τρομοκρατούσε τις γυναίκες. Πρόκειται για έναν άνδρα που προβαίνει σε ερωτικές πράξεις με σακούλες σκουπιδιών. Πρόσφατα είχε επιτεθεί σε 2 γυναίκες που τον κατήγγειλαν και τελικώς συνελήφθη. Σάλλος με πρώην τραπεζική υπάλληλο που απεδείχθη απατεώνας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Κόσμος που κυκλοφορεί σήμερα. Έπαιρνε χρήματα για επενδύσεις και τα εξαφάνιζε. Εξαπάτησε γνωστό επιστήμονα της Πάτρας και του άρπαξε 400.000 ευρώ. Στην δικαιοσύνη βρίσκεται η υπόθεση. Τώρα στο εφετείο συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το θάνατο του πατρινού περιπτερά Δημήτρη Κονδύλη. Τον είχαν ληστέψει και τον είχαν σκοτώσει το 2010. Στο εδόλιο κάθεται μία γυναίκα 34 ετών που κατηγορείται πως είναι μέλος της πείρας των ληστών και δολοφόνων. Στο στόχαστρο των ειδικών υπηρεσιών της αστυνομίας έχει μπει η πρωτοφανής υπόθεση του κλεμμένου Jeep Cherokee που οδηγούσε ο πρώην αστυνομικός και έκτοτος δήμαρχος της Ζαχάρος Ηλίας Πανταζής Χρονόπουλος. Το Jeep ανήκει σε πατρινό. Νέα ρύθμιση ανάσα για όσους οφείλουν στην εφορία που προβλέπει ακόμη και διαγραφή χρέους άνω των 125.000 ευρώ. Για να υπαχθούν όμως θα πρέπει οι φορολογούμενοι να έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές τους από τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και μετά. Άλλη μια απόφαση σωτηρία για δανειολήπτρια πήρε το Ειρηνοδικείο Πύργου. Το δικαστήριο κούρεψε το 90% του χρέους της. Χρώσταγε πάνω από 200.000 ευρώ και τελικώς τώρα θα κληθεί να πληρώσει μόλις 30.000 ευρώ. Κυκλοφορούσε στο κέντρο της Πάτρας έχοντας πάνω του ένα 9 πιστόλι. Αστυνομικοί σε μπλόκο που έκαναν στην περιοχή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας τον σταμάτησαν για έλεγχο και εντόπισαν το όπλο στο όχημά του. Ο άνδρας συνελήφθη ενώ η αστυνομία συνεχίζει τα μπλόκα σε πολλές περιοχές της πόλης. Ένα τρένο ρομπότ κυκλοφορεί πλέον στην Πάτρα και θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες ώστε να λειτουργήσει ξανά η σιδηροδρομική γραμμή Πάτρα-Κάτω Αχαΐα.
το πρωτοποριακό μηχάνημα αναλαμβάνει την οριοθέτηση αλλά και το πρεσάρισμα του σκύρου γύρω από τις γραμμές. Και εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.